Είναι γεγονός ότι αυτή η απόφαση αποτελεί συνέχεια των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί πλέον σε όλη την επικράτεια. Μιλούμε για μια απόφαση του Ειρηνοδίκη Κορίνθου, με την οποία δικαιώνεται ένας ακόμα οφειλέτης. Πρόκειται για την ακρίβεια για δύο αποφάσεις, στις οποίες γίνεται ρύθμιση χρεών και απαλλαγή για ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Το σημαντικό στην απόφαση αυτή είναι καταρχήν ότι ο δικαστής απορρίπτει όλες τις ενστάσεις των τραπεζών, ιδίως την ένσταση του δόλου, διότι οι τράπεζες ισχυρίζονταν ότι οι δανειολήπτες έλαβαν τα δάνεια με δόλο, δηλαδή με σκοπιμότητα, γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσαν να αποπληρώσουν ποτέ τα δάνεια αυτά τα οποία τους χορηγήθηκαν. Κάτι τέτοιο κρίνει από τα δικαστήρια απορριπταίο, διότι θεωρούν ότι οι τράπεζες κατά το χρονικό διάστημα που έδιναν τα δάνεια με το τσουβάλι μπορούσαν να κρίνουν την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών και να κρίνουν και να ελέγξουν μέσα από τα συστήματα είτε του τηρεσία είτε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα για την εφερεγκυότητα των οφειλετών. Στις συγκεκριμένες αποφάσεις, στη μεν πρώτη, μιλούμε για απαλλαγή χρεών ύψους 168.000 ευρώ. Μιλούμε δηλαδή για μία ρύθμιση κατά την οποία ο οφειλέτης καλείται εντός 4 ετών να καταβάλει δόσεις ύψους 150 ευρώ και να απαλλαγεί για όσες τράπεζες δεν έχει εμπράγματες ασφάλειες, δηλαδή για τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες που ανέρχονται στο ποσό των 70.000, των 90.000 ευρώ, να καταβάλει το ποσό των 7.000 ευρώ και επομένως να απαλλαγεί για 83.000 ευρώ και επιπλέον ορίζει το δικαστήριο καταβολή δόσεων ύψους 150 ευρώ για 15 χρόνια, δηλαδή ζητεί από τον οφειλέτη να καταβάλει το ποσό συνολικά των 40.000 ευρώ για αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ύψους 125.000 ευρώ. Επομένως, πρόκειται για απαλλαγή της τάξης των 85.000 ευρώ. Συνολικώς δηλαδή, και εφόσον ο οφειλέτης τηρήσει αυτές τις δόσεις και μπορέσει και εκτελέσει σωστά την απόφαση του δικαστηρίου, να απαλλαγεί για ποσόν που κυμαίνεται στις 168.000 ευρώ.